Θα έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Διαμάντο Μάνο Λάκου, η οποία είναι βουλευτής του ΚΚΕ, εκλέγεται στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Κυρία Μάνο Λάκου, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, όλα καλά να είναι. Τι κάνετε? Και υπομονή, θα περάσει. Θα περάσει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, γιατί μου έστειλε και ένας φίλος ακροατής από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδες ένα μήνυμα και μου λέει: ξέχασες να πεις για τη Λάρκο και τον εμπεγμό που γίνεται εκεί. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό που δεν το είχες ξεχάσει βεβαίως, απλά το κράτησα για να ρωτήσω τους βουλευτές με τους οποίους θα συνομιλήσω. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Θυμάμαι ότι το 20 η κυβέρνηση είχε καταθέσει ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο νόμου που έλεγε ότι θα γίνουν επενδύσεις και θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Τώρα το κλείνει. Τι γίνεται εδώ πέρα? Καταρχήν για να μάθει και ένας κόσμος που ίσως δεν ξέρει. Η Λάρκο είναι στο είδος της η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ευρώπης. Μάλιστα. Παράγει κοβάλτιο και νικέλιο. Μιλάμε, αυτά κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή τους, γιατί είναι απαραίτητα στη νέα τεχνολογία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ. Μάλιστα. Συνεπώς η ύπαρξή της είναι χρήσιμη στην ελληνική βιομηχανία μεταλλουργίας και όχι μόνο, και οι δυνατότητες και εξαγωγής είναι δεδομένες. Δηλαδή μιλάμε για ένα φιλέτο και η απόφαση για να κλείσει, ουσιαστικά για να δοθεί σε έναν ιδιώτη με ένα ευρώ, έχει πάρθει πριν 4,5 χρόνια. Πήραν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι την απόλυσή τους. Δεν απολύθηκαν χάρη στους αγώνες τους, οι οποίοι ήταν μεγάλοι αγώνες και τρομερή αλληλεγγύη της εργατικής τάξης. Μάλιστα. Τρομακτική, το λέω, γιατί πολλές φορές και μπροστά στο Σύνταγμα οι αγώνες αυτές και η αλληλεγγύη είναι που έχουν κρατήσει όρθιους τους εργαζόμενους και είναι συγκινητικός ο αγώνας τους, αλλά και διδακτικός. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν συγκέντρωση την Τετάρτη μπροστά στην πύλη της Λάρκο. Και θα είναι μαζεμένος, καλούνε δηλαδή όλο το λαό της περιοχής να είναι στο πόδι. Μιλάμε ότι τα εργοστάσια αυτά είναι σε 5 διαφορετικές περιοχές και εάν κλείσει θα πάθουν μαρασμό στην κυριολεξία ολόκληρα χωριά. Δεν θα υπάρχουν, πώς να σας πω. Ναι, αλλά ο κύριος Σταϊκούρας σου είπε, κάθεστε και πληρώνεστε. Από τη Δευτέρα είστε απολυμμένοι, δεν υπάρχει επενδυτής, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχουν προγράμματα. Άρα τελειώνει το. Ναι. Τελείωσε από σήμερα. Είναι προκλητικά απαράδεκτος. Γιατί δουλεύουν για συγκεκριμένο επιχειρηματία που θέλει να πάρει αυτό το φιλέτο. Υπάρχει, εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει επιχειρηματία που θέλει να το πάρει? Βέβαια το θέλουν, μα τι λέτε τώρα. Τέτοιο φιλέτο και τσάμπα, άσα που θα θεωρηθεί και νέα επένδυση και θα επιδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν συμμαζεύεται. Αυτή τη δουλειά κάνουν τα κόμματα, για το λαό εργάζονται, για το κεφάλαιο. Και ευθύνες έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Εντάξει, και αυτοί και οι προηγούμενοι. Και μάλιστα είναι προκλητικά απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις τη στιγμή που όχι μόνο κάνουν βάρδιες οι εργαζόμενοι, αλλά έχουν ξεσπάσει και φωτιές και τις έχουν προλάβει. Mm. Γιατί αυτό θα επηρεάσει όλη την περιοχή. Ξέρετε ότι έχουν κέντρο υγείας μέσα στο εργοστάσιο που εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους, όλα τα χωριά γύρω-γύρω. Και εκτελούνται από τους εργαζόμενους αυτή την ώρα που μιλάμε προληπτικές εργασίες. Για να μην προκληθεί βιομηχανικό ατύχημα, να μην έχουμε ένα νέο σαν τα Τέμπη. Ναι, αλλά άμα λέει ο υπουργός ότι από Δευτέρα τελείωσε, κλείνει το μαγαζί, κατεβάζουμε τα ρολά, δηλαδή μπορεί, θα τους κρίνει ότι είναι παράνομοι που μπαίνουν μέσα. Και τα προηγούμενα 4,5 χρόνια παράνομους τους θεωρούσαν, αλλά χάρη στον αγώνα τους δινόντουσαν οι παρατάσεις. Και δεν είναι μόνοι τους αυτό τον αγώνα.